Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και θα πάω στον κύριο Φίλη. Ναι, κύριε Φίλη. Θέλω να τονίσω ότι τα φαινόμενα διαφθοράς έχουν πολιτικές αιτίες και δεν πρέπει να τα αναγάγουμε όλα σε φαινόμενα που αφορούν την ανθρώπινη φύση ή τις βαθιές αιτίες του καπιταλισμού. Οικονομικές αιτίες έχουν. Έχουν οικονομικές και κοινωνικές αιτίες. Και δυστυχώς σε πολλά συστήματα κοινωνικά, είτε καπιταλισμού είτε υπαρκτού σοσιαλισμού, υπήρξε μεγάλη διαφθορά. Τι υπάρχει σήμερα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια? Η δυνατότητα να υπάρξει μια κυβέρνηση της αριστεράς που θα έχει την πολιτική βούληση να ενισχύσει υφιστάμενες σήμερα ενδιάθετες καταστάσεις από το χώρο της δικαιοσύνης, αλλά και να θέσει το θέμα της κάθαρσης. Επομένως, λέτε, κύριε Φίλη, ότι με... Όχι, δεν θα ολοκληρώσετε, γιατί αυτό που ότι υπάρχει υγεία επιχειρηματικότητα. Λέτε, λέω λοιπόν, ότι υπάρχει θεσμική αυτοπεποίθηση κύριε Φίλη, δικαστών σήμερα. Λέτε, πολιτικό κενό διαμορφώνεται και θεσμική αυτοπεποίθηση των δικαστών. Λέτε, αυτό λέω. Ότι η πολιτική εξουσία είναι αυτή που καθορίζει τις δικαστικές εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πολιτική εξουσία καθορίζει τις εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα. Μάλιστα. Και στη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη αυτό δεν λέω, λειτουργεί, δεν λειτουργεί πάντα ανεξάρτητα. Λειτουργεί δυστυχώς αυτή την πραγματικότητα και υπό την κυρίαρχη εξουσία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Την κάθεσε ένα παράδειγμα. Να ολοκληρώσω. Ένα παράδειγμα. Με τους ανεξάρτητες. Θα σας το πω εγώ. Να ολοκληρώσω. Το παράδειγμα. Ιστορία. Ότι δεν καλείται ποτέ κανένας πρώην πρωθυπουργός. Ότι υπάρχει άγραφος νόμος ότι οι πρώην πρωθυπουργοί και οι οικογένειές τους λοιπόν προστατεύονται. Και δεν καλούνται ποτέ. Ούτε καν στην Προκαταρτική Επιτροπή. Ούτε ως μάρτυρες. Στην Προκαταρτική Επιτροπή ζητήσαμε και δεν ήρθε. Όχι, ζήτησε ένα παράδειγμα, κύριος Παυλόπουλος. Σας ευχαριστώ. Είμαστε σε μία φάση από τις σπάνιες για μια πολιτική αλλά χώρα. Αλλά από εσάς περίμενα να λέτε ότι ως κυβέρνηση της αριστεράς θα πάμε σε πιο ανεξάρτητες καταστάσεις. Και εσείς αναγγέλλετε ότι επί των ημερών σας... Αναγγέλλω ότι σήμερα υπάρχει πολιτικό κενό. Κλειδωνίζεται η κυβέρνηση που ήλεγε και κουκούλα για τα σκάνδαλα και δημιουργούνται συνθήκες αυτοπεποίθησης θεσμικής εντός του δημοκρατικού πλαισίου σε κάποιους δικαστές. Αυτό λέω, τίποτα άλλο. Δεύτερον, είναι προφανές ότι μια κυβέρνηση αριστεράς που είναι για πρώτη φορά στα χρονικά και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη αυτό το ενδεχόμενο δημιουργεί προϋποθέσεις όχι μιας τυφλής εκδίκησης, όχι μόνο σεβασμού της διαφάνειας και της δημοκρατίας, αλλά συνδυασμό της δικαιοσύνης που αφορά το δικαστικό μέρος με την κοινωνική δικαιοσύνη. Με ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας, με ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής. Πάντως κρατήστε καλού κακού καλές σχέσεις με τον Παυλόπουλο. Δηλαδή, μη σας δούμε σε κανένα μεγάλο συνασπισμό στην ίδια κυβέρνηση. Όχι, για μας μιλάμε τώρα κύριε Καραζόπουλε. Εσείς μπερδεύετε, εσείς μπερδεύετε. Όχι, όχι, εδώ. Για εδώ μιλάμε. Για άλλες χώρες κύριε Καραζόπουλε. Που υπήρχαν μην δίνετε άλοθη στην αδιαφάνεια. Μην δίνετε άθελά σας άλοθη στην αδιαφάνεια και τη διαφθορά. Ότι ο καπιταλισμός έτσι είναι τελεία. Είναι και έτσι, αλλά υπάρχει και παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα χωρίς αυταπάτες με αυτό. Το να εξανθρωπιστεί και να γίνει ένας κόσμος όμορφα, ηθικά και αγγελικά πλασμένος. Όταν αυτό το σύστημα κάνει πολέμους, σκοτώνει λαούς για να εκμεταλλεύεται. Παρακαλώ, για να εκμεταλλεύεται. Παρακαλώ, θέλω να πάω στους συμπολίτες μας και παρακαλώ. Παρακαλώ, ελάτε, ελάτε. Μην δίνουμε άλοθη στη διαφθορά με δίθεν αντικαπιταλισμό. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σήμερα για την κοινωνία. Δεν δίνουμε τέτοιο άλοθη λοιπόν, και λέμε ότι και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και μην ισοπεδώνουμε τις αναλέμε ότι η υπόθεση της διαφάνειας και της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι μόνο πολιτικό ζήτημα, οδηγούμαστε σε ένα βαθύτατο τραγέλαφο. Είναι και πολιτικό ζήτημα. Η πολιτική βούληση αντιμετώπισης της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά είναι κύριε Καραθανασόπουλε, παρακαλώ. Και σχετίζεται άμεσα με οικονομικά συμφέροντα. Παρακαλώ θερμά. Ελάτε κύριε Μαχά. Έλεγα ότι η δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με το νομικό πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε. Έχει δίκιο ο υπουργός που ακούσαμε πριν, ο κ. Καστανίδης, ότι πράγματι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει βοηθάει το έργο της δικαιοσύνης. Πράγματι, οι νέοι δικαστές οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα είναι πολύ πιο κοντά στη δυνατότητα πρόσβασης της γνώσης και της πληροφόρησης. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει νυφαλιότητα, θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία και να αποφεύγονται ακρότητες και υπερβολές. Διότι
οι προτροπές ότι θέλουν να υπάρξει απόλυτη αυστηρότητα, να πάρετε κεφάλια ή να κάνετε, νομίζω ότι είναι έξω και πέρα από τον οποιοδήποτε νομικό πολιτισμό και νομίζω ότι θα πρέπει με ψυχραιμία, σοβαρότητα και νυφαλιότητα να αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι το νομικό πλαίσιο σήμερα υστερεί σε ένα πολύ βασικό κομμάτι. Στο ότι πρέπει έργο, βασικό έργο της δικαιοσύνης, κυρίως οικονομικά εγκλήματα, είναι να αναζητηθούν και να έρθουν τα λεφτά τα οποία λείπουν από τον ελληνικό λαό. Και θα σας πω και το εξής. Έχουμε μείνει με ένα καθεστώς το οποίο είναι εντελώς απαρχαιωμένο. Δέστε τι έγινε στη Γερμανία. Είναι αστείο αυτό, αλλά είναι αξίζει να το δούμε. Για τα υποβρύχια, η Γερμανία, το γερμανικό κράτος, επέβαλε 150 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο στην Φέρωσταλ. 150 εκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κινηθεί κατά της ΕΦΕ. Μα για να κινηθεί με το ισχύον νομικό καθεστώς, ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Αγωγή. Όχι, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Λέω. Έχουμε πάει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens. Με τη Siemens. Τηρείται ο συμβιβασμό? Όχι. Ρωτώ, τηρείται. Όχι, σα λέω εγώ, με στοιχεία. Δεν τηρείται. Με στοιχεία, όχι. Ελάτε, κύριε Σωτήρα. Και πάλι τηλεγραφικά, κύριε Χατζηνικολάου. Σε ό,τι αφορά τη Χρυσή Αυγή, η άποψή μου είναι ότι υπάρχει μια σχιζοφρενική αντιμετώπιση του θέματος και ιδίως από τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν ότι είναι 2-1, βλέπουν μια ηγεσία που είναι στη φυλακή και απορούν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν νόμιμο κόμμα χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Έχουμε μπροστά... Υπάρχουν ευθύνες καταρχάς γι' αυτό. Πολύ σημαντικές ευθύνες και ιδίως από τη Νέα Δημοκρατία, που όχι μόνο το ανέχθηκε, αλλά και έκλεισε το μάτι. Ανέχθηκε τη λειτουργία συγκοινωνών των δοχείων με τους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς. Πότε? Η πολιτική. Πότε, κύριε Σωτήρα? Πολύ. Το προηγούμενο διάστημα. Το ξέρετε, κύριε Παυλόπουλο, τώρα να μην λέμε. Εδώ είναι το εξής. Το πολύ προηγούμενο διάστημα, το μεγάλο διάστημα, μέχρι ότου έγινε η δολοφονία Φίσα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είδατε κανέναν υπουργό δεν ασκείται, να παίρνει θέση να λέει επειδή οτιδήποτε. Η πολιτική σας, μην σας θυμίσω τώρα διάφορα. Θυμίζετε λοιπόν, τα, επειδή όμως η πολιτική δεν ασκείται με συνθήκες θερμοκηπίου, από τη στιγμή που αποφασίστηκε να υπάρξει αντιμετώπιση, το θέμα είναι να υπάρξει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή δικαιολογημένος αντικαθεστωτισμός στον κόσμο και ιδίως στη νέα γενιά. Το θέμα είναι αυτός ο αντικαθεστωτισμός που στρέφεται εναντίον ενός κατεστημένου που μας έφερε στα βράχια να μην πετάξει μαζί με τα νερά και το παιδί, δηλαδή τη δημοκρατία. Έχουμε μπροστά μας αναθεώρηση του συντάγματος, είναι ζητήματα ανοιχτά που μπορούν και πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν όπως τα αντιμετώπισαν άλλες χώρες που είχαν παρόμοια φαινόμενα. Δεύτερο ζήτημα. Πάντως και το παιδί δεν είναι κανένα κουκλί, έτσι. Λέω, όπως το καταντήσαμε. Το παιδί κρατάω την ουσία της δηλαδή, δημοκρατίας. Δηλαδή η δημοκρατία μας δεν σκίζει όπως αυτή την περίοδο. Όπως καταλαβαίνετε, κρατάω μόνο, σε τίποτα δεν μόνο την ουσία και όχι το τυπικό κομμάτι της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, άνεργος και υπάρχει ένας πυρήνας δημοκρατίας που είναι απαραίτητος για οποιαδήποτε πολιτική δράση. Δεύτερο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και την αντιμετώπιση. Πέρα από αυτά που υπόθηκαν, νομοθετικό πλαίσιο, νέες συνθήκες, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η κρίση οδήγησε στο χαλάρωμα και στο σπάσιμο ασφαλιστικών δικλείδων του κοινωνικού πολιτικού καθεστώτος, του συστήματος. Και γι' αυτό οδηγούμαστε τόσο εύκολα, ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχει και μια απελευθέρωση των δικαστών που θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν αλλάξει ο τρόπος πάλι με τη συνταγματική αναθεώρηση επιλογής ηγεσίας δικαιοσύνης. Yeah. Και επίσης υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το θέμα είναι το πρώτο, να αντιμετωπιστεί και η διαπλοκή που είναι η γκρίζα ζώνη, δεν είναι πάντα παρανομία. Και το δεύτερο είναι οι δικαστές να μην προσφύγουν στον δικαστικό λαϊκισμό. Αυτό οδηγεί στο κράτος δικαστών. Ναι. Δηλαδή να μην εφαρμόζουν σε ορισμένες περιπτώσεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τελευταίο ζήτημα που το έθεσε ο κύριος Φίλης. Υπάρχει αναμφισβήτητα ένα δίκαιο της ανάγκης, το οποίο επέβαλε πολλές φορές ένα συνταγματικό μυθριδατισμό. Δηλαδή παραβιάσεις του συντάγματος, τις οποίες μας τις έφεραν με μικρές δόσεις να τις συνηθίσουμε. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε εδώ 2 πράγματα. Το ένα είναι το συνταγματικό απολογητισμό που παρατηρείται από μια πλευρά, όλα είναι καλά. Και το άλλο είναι ο συνταγματικός λαϊκισμός. Δηλαδή, ό,τι διαφωνούμε πολιτικά, να το βαφτίσουμε αντισυνταγματικό και να τελειώνουμε. Και βέβαια δεν έχουμε κράτος δικαστών, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε κυβέρνηση δικαστών. Όχι, καλά, βασικά δεν έχουμε καθόλου κράτος. Υπάρχει φόβος να φτάσουμε κράτος δικαστών. Οι συνταγματολόγοι. Κύριε Πρόεδρε, το βασικό είναι ότι δεν έχουμε καθόλου κράτος. Αυτό βλέπω εδώ τελευταία. Ελάτε, ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ελάτε. Γεια σας. Το όνομά σας και όσα έχετε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ σύντομα. Σύντομα. Όσο γίνεται πιο επιγραμματικός. Όσο περισσότεροι γίνεται. Λέγομαι Βασίλης Οπλατζάκης, είμαι δικηγόρος Αθηνών.
επιγραμματικά. Κανένας δεν αναφέρθηκε στον κινησμό με τον οποίο εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, εγώ θα πω ονόματα, ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έκριναν αποφάσεις των δικαστηρίων. Δεύτερον, πώς δεν αναφέρθηκε κανένας. Σήμερα. Σήμερα εγώ στο δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ μίλησα εγώ όμως ήμουν καθοδόν. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μιλάω για στη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ναι. Δεύτερον, ερωτήσατε κύριε Χατζηνικολάου. Λίγο πριν δεν είπα εγώ για το ότι εφάρμοσαν. Δεν εφάρμοσαν την απόφαση για τη ΔΕΗ και το Χαράτσι. Και αυτό ήταν για τον κύριο Στουρνάρα. Ναι. Και ο κοινικός τρόπος όμως με τον οποίο αντιμετωπίζουν και κρίνουν τις αποφάσεις. Δεύτερον, ερωτήσατε πώς η δημοκρατία θα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και ερωτάτε το εξής. Οι πολιτικοί οι οποίοι μας κυβερνούν και διατείνονται ότι ανήκουν στο συνταγματικό τόξο. Εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Μια πρόχειρη ανάγνωση στα πρώτα 25 άρθρα του Συντάγματος, για να μην αναφερθώ στο άρθρο 28, στο πώς μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, αν έπρεπε, με τι πλειοψηφία, 3-5 κλπ. Εφαρμόζουν αποφάσεις που για μένα είναι αποφάσεις, λυπάμαι που θα το πω, αλλά εμένα μου αρέσει να μιλάω όσο και σκληρά να είναι τα λόγια μου, αποφάσεις δυνάμεων κατοχής και τοκογλύφων. Δηλαδή, αν δούμε όλους αυτούς τους νόμους, διώκεται η οικογένεια, η κοινωνική πρόνοια, το κράτος πρόνοιας, η πολύτεχνη, όλα τα πρώτα άρθρα, τα ατομικά δικαιώματα του Συντάγματος. Βέβαια, παρακολουθώντας την κουβέντα μας εδώ, είδα τον κύριο Ιωαννίδη του Πασόκ να ενδιαφέρεται εάν ο κύριος Βενιζέλος ήταν αυτός τότε που έφυγε ο κύριος Χριστοφοράκος, ο κύριος Καραβέλας, αν θυμάμαι το όνομά του. Καραβέλας. Όχι, κύριε Ιωαννίδη, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε δεν έχει ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Διότι μην ξεχνάτε, και δεν έχει σημασία η αλλαγή του αρχηγού, ο αρχηγός του Πασόκ, ο κύριος Παπανδρέου, και είδαμε τώρα τι έγινε με τις απόψεις του Ντομινίκ Στροσκάν περί αναδιαρθρώσεως του χρέους και του κυρίου Ρουμελιώτη, είναι αυτός ο οποίος οδήγησε στην Ελλάδα εδώ από Κασελόριζο. Δηλαδή, εφαρμόζονται νόμοι οι οποίοι οδηγούν σε μια γενοκτονία. Πρέπει να τελειώσουμε. Ναι. Και κατά δεύτερον, θα αναφερθώ και στα κόμματα της αριστεράς, στον κύριο Μητρόπουλο. Αναφέρθηκε ο κύριος Μητρόπουλος, πολύ σωστά κατά με, ότι δεν πρέπει να τεθεί η Χρυσή Αυγή, είναι ένα νόμιμο κόμμα, ψηφίστηκε. Αναφέρθηκαν όμως σε Βαϊμάρη, αναλογίως, κύριος Καστανίδης, κοινωνική μήτρα κλπ. Η αριστερά λοιπόν, και πολύ κυρίως η αριστερά, η κεντροαριστερά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κεντροαριστερά είναι κατά με, αυτό το χώρο θέλει να καλύψει, δεν ασχολείται με το εξής θέμα. Δεν είναι μόνο η κοινωνική φτώχεια και η έλλειψη δικαιοσύνης και αδικίας που υπάρχει στην κοινωνία μας. Ναι, μεν είναι συνθήκες μεσοπολέμου. Υπάρχει και κάτι άλλο. Όλα τα κέντρο-αριστερά κόμματα, στην Ευρώπη αν θα δούμε, έχουν εφαρμόσει αποφάσεις οι οποίες έχουν σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, στην ουσία τι κάνουν, διαλύονται τα εθνή κράτη, εφόσον φυσικά διαλύεται η ραχοκαλιά, η αστική τάξη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ίσως και αντίρροπες δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν και σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη θα δούμε πάρα πολλά ακροδεξιά κόμματα. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι το ακροδεξιό κόμμα, το Λαός που ήταν ο κύριος Καρατζαφέρης, συμμετείχε σε μια κυβέρνηση η οποία υπεστήριξε το μνημόνιο, έπαψε να υφίσταται και στη θέση αυτή υποκαταστάθηκε από την Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Έλατε. Το όνομά σας και... Ονομάζομαι Φίλιππος Βασιλείου, είμαι πολιτικός μηχανικός. Φέρτε πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι, είμαι πολιτικός μηχανικός. Έχω εμπειρία 47 ετών πάνω σε δημόσια έργα και ό,τι λέω έχει σχέση με τη βιωματική σχέση που είχα τελικά ως παραγωγός δημοσίων έργων. Δεν ήμουν μεσάζοντας. Δεν ήμουν επιχειρηματίας, παρακολουθούσα με αυτό το μάτι και έχω καταγγείλει από πολύ παλιά, όταν ξεκίνησε τελικά η ιστορία του μετρό, η πρωτοβάθμια, συνέχισε μετά το αεροδρόμιο των Σπάτων. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, και σε όλα τα άλλα έργα συμμετείχα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, για να είμαστε σύντομοι, ότι εκείνο που διαπιστώνω, πρώτη φορά μετέχω σε τέτοιες συνθήκες, ας πούμε, τέτοιο ακροατήριο και τέτοιους συνομιλητές, ότι δεν ορίζουμε τις λέξεις για να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Αλλιώς τις ορίζει ο νομικός.
αλλιώς ο πολιτικός, αλλιώς ο πιο αρμόδιος ο κύριος Πανούσης. Τι θα πει οικονομικός δολοφόνος. Τι θα πει τρομοκράτης δολοφόνος. Τι θα πει εγκληματίας. Για να δούμε τελικά, να κάνουμε λογικές πράξεις από εκεί και πέρα, για να φτάσουμε σε ένα σημείο να προτείνουμε λύσεις. Στη βάση την αναπτυξιακή. Όλοι μιλάμε εδώ τόση ώρα και πραγματικά δεν μπορώ να συμμετέχω. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί τελικά δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ποιος φταίει που δεν υπάρχει ανάπτυξη? Το πολιτικό σύστημα, κύριοι. Αυτό φταίει. Είναι η λύκη, είναι επίκαιρο το έργο, η λύκη του χρηματιστηρίου. Θα επεξέτεινα την έννοια και θα έλεγα η λύκη του χρηματοπιστωτικού πολιτικού συστήματος, στένε. Εκεί επάνω να πιάσουμε μια κουβέντα για να βγάλουμε συμπεράσματα. Σαν μηχανικός μπορώ να μετέχω με την εμπειρία μου, ήδη έχω μετάσχει, από εκεί και πέρα έχουν γίνει τόσα, έχουν πέσει τόσες μίζες ανάμεσα σε πολιτικούς και εργολάβους, έχουν πέσει οι προφανείς μίζες, δεν ξέρω αν ήταν άσπρα τα λεφτά της Siemens όταν λάδωνε, ή μαύρα, ορίστε μου τη λέξη. Τα έχουν φορολογηθεί αυτοί στη Γερμανία ή δεν τα έχουν φορολογηθεί? Για να δούμε δηλαδή με πόσα φορτώνουν τελικά εμάς τους κατεχόμενους πια, που δεν ανήκουμε ούτε στους έχοντες, ούτε στους κατέχοντες, αλλά στους κατεχόμενους. Για να κάνουμε πράξεις. Να δούμε για παράδειγμα, πόσο κοστίζει, φέρει πίν σας λέω, η εκτροπή του Αχελλώ. Τι έγινε με την εκτροπή του Αχελλώ? Γιατί με την Ολυμπιάδα τι έγινε? Κοιτάξτε, είμαστε η μόνη χώρα που έγινε Ολυμπιάδα και στη συνέχεια δεν κάναμε απολογισμό. Μα, δεν κάναμε απολογισμό. Μην με ρωτάτε εμένα γι' αυτό. Όχι, γιατί το λέω. Εγώ γάβγιζα από και εγώ γαβγίζω από πολύ καιρό. Θα σας δώσω και ένα βιβλιαράκι. Θα μου το δώσετε. Θα μου το δώσετε. Ίσως. Και στους καλεσμένους σας να στείλω να μου δώσω τη διεύθυνση. Μία προσπάθεια προσωπική που έκανα, κύριε. Και συμπτωματικά, επειδή είχα γκέγε πατέρα αντάρτη, δεν ήμουν εξοικειωμένος με την έννοια της μίζας, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό δεν έπαιρνα δουλειές. Έπαιρνα δουλειές από το δημόσιο, ελάχιστες. Το πολύ να έχω πάρει από κάθε υπηρεσία δύο δουλειές. Δεν λάδωνα και έφυγα. Πήρα από άλλους γιατί με φοβότανε. Πήρα από άλλους γιατί τελικά τους εξυπηρετούσα. Με ένα τέτοιο τρόπο δεν επιβιώνει σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω τρία αγόρια. Τα δύο βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Είναι μηχανικοί και οι τρεις. Ο ένας είναι στο ΕΤΧ της Ζυρίχης. Ασχολείται με σεισμικές μονώσεις, με μεταδιδακτορικό και μπορεί να γίνει καθηγητής. Ο άλλος με μικροηλεκτρονική στο Μανχάτι, στο Μάντσεστερ. Πρόσφατα έπιασε δουλειά. Και ο άλλος είναι στην Broadcom, τη μεγαλύτερη εταιρεία μικροηλεκτρονικής στον κόσμο, την Αμερικάνικη, δουλεύει εδώ. Σε υποκατάστημα, παράρτημα της Αμερικής. Δεν έχει σχέσεις εδώ. Θέλω να κρατήσω τα παιδιά μου στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα θα καθίσουμε τώρα να τα βρούμε, αν θέλετε και τώρα. Αλλά δεν έχετε το χρόνο. Εκεί σκοντάφτουν όλα, κύριε. Χρονικό είναι και το πρόβλημα των δικαστηρίων. Για πείτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει με τα να μιλήσουν και οι άλλοι. Μία φράση ακόμη. Ναι, με τα δικαστήρια βάλτε το χρονικό πρόβλημα. Έχουν τις δυνατότητες τελικά να δικάσουν? Όλα τα στέλνουμε στη δικαιοσύνη. Μπορούν να τα βρούνε με όλους τους δικηγόρους. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο δίκιο έχετε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όταν έκανε η εφημερίδα μου τα δημοσιεύματα για τον Μπέλτσιο και τον Μανουήλ και λοιπά, όλους αυτούς που τώρα προφυλακίστηκαν πριν από 2-3 χρόνια, με είχε φωνάξει ο εισαγγελέας υπηρεσίας να πάω να καταθέσω. Μπήκα στο γραφείο του και είδα περίπου 30 κούτες με χαρτιά και έναν άνθρωπο σε απόγνωση. Του είχαν στείλει την παραμονή από την δική μου επίσκεψη, όλο αυτό το υλικό, και δεν του διέθεταν ούτε έναν βοηθό
για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά. Και είχε μόνος του να διαβάσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 30 κούτες. Ελάτε, το όνομά σας και το σχόλιο σας. Γιάννης Ζαβεντάκης, επίγουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πολύ μιλάμε για την οικονομία. Με τι ειδικότητα? Χημικός τροφιμών. Μάλιστα. Πολύ μιλάμε για την οικονομία και να σταματήσω εγώ με το δεύτερο συνθετικό, το νομία, και να το κάνουμε λογία, οικολογία. Και να ρωτήσω όλους τους έγκριτους νομικούς, πόσο κάνει ένα ποτήρι νερό, πόσο κάνει ένα δέντρο, πόσο κοστίζουν, σε ευρώ πόσο κοστίζουν. Και να ρωτήσω κάτι άλλο, ένας καρκινοπαθής, ανά την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πω περιοχή, την ξέρουμε όλοι ποια είναι η περιοχή, ή ποια είναι η περιοχή, το γεννάστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας καρκινοπαθής, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι μόνος του. Είναι φτωχός, συνήθως έχει, δεν έχει δουλειά, δεν έχει και το ψυχικό σθένος να εμπλακεί σε αυτό που λέγεται ελληνική δικαιοσύνη. Και κάποια στιγμή, αν εμπλακεί και πάει στα δικαστήρια, θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6, 7 χρόνια μέχρι να τελεσιδικήσει κάτι στον Άριο Πάγο. Μετά τι έχει, πρέπει να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για άλλα 5, 6, 7 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο καρκινοπαθής έχει πεθάνει, κύριε Χατζηνικολάου. Και ρωτάω, λοιπόν, ειδικά τον κύριο Παπα-Νικολάου. Αυτή η αρχή ορυπαίνων πληρώνει, κύριε Παπα-Νικολάου. Πότε θα εφαρμοστεί από τους δικαστές, από τους πρωτοδίκες, από τους εφέτες, από τους ανακριτές, από τους εισαγγελείς? Ορυπαίνων πληρώνει. Μέχρι πότε θα πληρώνει? Μάλλον, μέχρι πότε θα ρυπαίνει χωρίς να πληρώνει? Επίτηδες το είπα. Θέλετε να πείτε μια φράση, κύριε Πρόεδρε? Ναι, να καταλάβω ποιο είναι ακριβώς το ερώτημά του. Το δικό μου. Ναι. Ο ρυπαίνων πληρώνει είναι μια σαφής ευρωπαϊκή, νομίζω, νομοθεσία, έτσι. Ναι. Polluter pays, it's the principle, my dear Watson, που θα λέει και ο Sherlock Holmes. Δεν καταλαβαίνει το ρυπαίνων πληρώνει, κύριε Παπα-Νικολάου. Μάλλον με κοροϊδεύετε. Μάλλον με κοροϊδεύετε. Από σεβασμό στους φοιτητές μου, σιωπώ. Κύριε Παπα-Νικολάου, καταλάβαμε εμείς. Δεν πειράζει. Άμα δεν μπορείτε να καταλάβετε το ρυπαίνο πληρώνει. Καλησπέρα σας. Η ερώτηση δική μου είναι, ακούω τόση ώρα εδώ τη συζήτηση με όλους τους επιφανείς. Το όνομά σας. Ναι, ονομάζομαι Μαυρόκας Μιχάλης και είμαι μηχανικός κι εγώ. Η ερώτηση είναι, έχουμε αντιπροσώπους από όλα τα components της ελληνικής δικαιοσύνης, έγκριτους ποινικολόγους, γενικούς γραμματείς υπουργείων, αντιπρόσωπο του Αρείου Πάγου. Έχουν πάρει χαμπάρι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι αυτή τη στιγμή δεν απονέμεται καμία δικαιοσύνη? Ότι προ-κρίσεως τελεσιδικούσαν οι δίκες σε 10 χρόνια και τώρα δεν ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου? Το ίδιο είπε ακριβώς και ο καθηγητής πριν. Έχετε δει να μεταφέρουν φακέλους μέσα σε κλεμμένα καροτσάκια σούπερ μάρκετ δικογραφίας και να κατουράνει σκύλι μέσα? Έχει απεργήσει κάποιος από αυτούς εδώ τους κυρίους αντιπροσώπους για κάποιον από αυτούς τους λόγους? Ή μόνο όταν θίγονται τα μισθή τους και όλα αυτά το κρουασάν στις 2 η ώρα πρέπει να κατέβουμε για να φάμε ή να κλείσουμε σούσι το βράδυ στο Κολωνάκι με τη σύντροφό μας? Πού είναι, ποια δικαιοσύνη και τι απονέμεται? Εγώ 8 χρόνια περιμένω να εκδικαστεί σε μονομελές μία υπόθεσή μου. Και αναβάλλεται, γιατί τη μία απεργεί ο ένας, την άλλη απεργεί ο άλλος. Και δεν ξέρω πού πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω στον κύριο Ράιχενμπαχ, να κλείσω πριβέ ραντεβού μαζί του και να τον παρακαλέσω να με υπερασπιστεί, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά. Να μας πούν τι έχουν κάνει για την επιτάχυνση του acceleration της δικαιοσύνης σε επίπεδο λογισμικού, σε επίπεδο θεσμών, σε επίπεδο γραμματέας που είπατε εσείς. Και μετά. Βοηθάει ο Ράιχενμπαχ. Νομίζω αυτή είναι μια πολύ καλή εξυγχρονισμό. Η κυρία Βαλιάνου, μια κουβέντα. Έχει κάνει κατά επανάληψη, όπως ξέρετε, ο κύριος Ράιχενμπαχ επισκέψεις και στην Ευελπίδων. Και στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Αυτό τώρα για να μας παραγγείλει. Ναι. Δεν χρειάζεται να το λέμε μερικά αυτό. Ναι, όχι. Αυτό είναι ντροπή μας. Αφού συμβαίνει, είναι γνωστό. Και όσοι είναι γνωστό, έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά όσοι δεν το έχουν δει να το μάθουν. Και έχει υποσχεθεί, λοιπόν, ότι θα βοηθήσουμε να εξυγχρονιστεί η δικαιοσύνη και θα γίνεται. Κακώς τον δέχτηκαν οι δικαστές. Κακώς τον δέχτηκαν. Ναι. Ο κύριο Μενουδάκη. Κάποιοι δεν τον δέχτηκαν, κάποιοι τον δέχτηκαν. Και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να εξυγχρονιστεί. Είναι ντροπή. Το έχει υποσχεθεί. Τι είναι ο Ράιχενμπαχ? Τι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον δέχτηκε. Τι είναι. Κομισιόν είναι ο Ράιχενμπαχ. Το ερώτημα. Κομισιόν. Ξαφνικά δηλαδή τι είπε, έγινε εδώ κανένα τάρτικο και εδώ το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγαμε. Τι είναι ο Ράιχενμπαχ δηλαδή? Αν διαφωνήσω το Ράιχενμπαχ, το λες. Το ερώτημα, κύριε. Ελάτε, το όνομά σας και. Καλησπέρα σας, Πολυπόλης Ανέστης λεγόμαι. Μάλλον εσείς θα πρέπει να μας εξηγήσετε τι είναι.
θα σας πω, βεβαίως. Θα πρέπει να μας πείτε, αλλά να μας πείτε κάτι το οποίο, συγγνώμη, να σας πω λίγο κάτι, πρέπει να μας πείτε κάτι το οποίο να είναι αντιληπτό και κατανοητό από τους υπόλοιπους. Όχι να μας πείτε κάτι με το οποίο τουλάχιστον οι μισοί θα πέσουν κάτι κάτω ξερί και οι υπόλοιποι θα αρχίσουν να βάλουν τα γέλια. Βεβαίως, ευχαριστώ να μιλήσουμε αν θέλετε. Και, ναι, για να συνεχίσω, θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Παυλόπουλο. Κύριε Παυλόπουλε, είναι ωραία όλα τα άρθρα του άρθρου, η παράγραφος της παραγράφου. Καλά είναι. Πόσοι από εδώ καταλάβανε τι είπατε? Και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Να σας πω κάτι. Υπάρχει πρόβλημα και μάλλον έγκυται στο εξής. Δεν έχουμε καλούς νομοθέτες. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομοθετούμε σωστά. Εκτός ότι δύο κύριοι από εδώ, τουλάχιστον το μισό της ημέρας, το περνούνε με το πώς θα κάνουν νομικά τεχνάσματα να κλείσουν φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Λες και είναι αυτό το πρόβλημά μας. Εν πάση περιπτώσει, να το ξεπεράσω αυτό. Αλλά κακώς βέβαια, διότι έχουν θέσεις, κέρυες θέσεις και θα πρέπει να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Σας λέω όμως ότι πραγματικά δεν έχουμε καλούς νομοθέτες. Και αυτό ακολουθείται από ότι τελικά δεν έχουμε καλούς δικαστές. Και ο κύριος Αεροπαγίτης, ευτυχώς που δεν είναι ακόμα δικαστής, διότι θα έπρεπε να ντρέπεται όταν ακούει ότι όταν αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τους. Δηλαδή, κάποιος δεν την αφήνει και ο κύριος δικαστής το δέχεται. Δηλαδή, εάν εγώ σηκώσω το τηλέφωνο και είμαι ο κύριος Παυλόπουλος και τον πάρω τηλέφωνο και του πω, κοίταξε να σου πω κάτι. Αύριο το πρωί θα δικάσεις τον τάδε ή θα δικαστεί εκείνη η υπόθεση. Δες το κάπως έτσι, το δέχεται. Αυτό σημαίνει δεν την αφήνουμε τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη, ξέρετε, ότι είναι ο θεματοφύλακας των αξιών. Γι' αυτό τον έχουμε βάλει τον κύριο τον αεροπαγίτη. Να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Και δεν την κάνει τελικά. Και το ομολογεί. Το παραδέχεται. Και ο κύριος και οι υπόλοιποι κύριοι που είναι στα ανώτερες τάξεις δικαιοσύνης. Κύριε το πρόεδρε, δέχονται αυτό. Τέθηκαν δύο ζητήματα. Το θέμα της αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι υπαρκτό. Το αντιμετώπισα και εγώ σαν προϊστάμενος της επιθεώρησης. Είναι ένα, τι έκανα, άσκησα όλα τα νόημα δικαιώματά μου. Εναντίον. Πρακτικά τι κάνατε. Πρακτικά δεν πέτυχα πολλές υποθέσεις. Θα του πω και κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Δεύτερον, το θέμα που θέτει ο κύριος, το θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, είναι πράγματι και αυτό ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ορθώς το θέτει. Και έχουμε προβλήματα ανεξαρτησίας στο χώρο της δικαιοσύνης και θα πρέπει η δικαστική λειτουργία να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να αποκρούν οποιαδήποτε παρέμβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να ενεργούν πάντοτε με πλήρη ανεξαρτησία και με πλήρη, χωρίς να κάνουν καμία εξαίρεση έναντι όλων των διαδίκων και των προσερχομένων σε αυτούς. Για το θέμα... Να σας ρωτήσουμε λίγο κάτι. Ποιος παρεμβαίνει, έχει δίκιο. Ποιος παρεμβαίνει. Διάφοροι Τι είναι διάφοροι. Κοιτάξτε. Υπάρχουν εδώ λέγεται κύριο Χατζη Νικολάου. Σας έχει πάρει πολύ τηλέφωνο να σας πει κάτι. Παρακαλώ, μη φωνάζετε. Κοιτάξτε. Έτσι. Ονόματα. Μιλάει ο να σας πω, πω κάτι συγκεκριμένο σημαντικό, ας πούμε. Δεν είναι σημερινό το θέμα των παρεμβάσεων. Ακούστε να δείτε. Είναι και επίκαιρο. Είναι παλαιό. Ακούστε με. Είναι και επίκαιρο το θέμα. Είναι και επίκαιρο. Κύριε Ρομπαγκέτα, ακούστε με, σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή είναι στη μόδα πάρα πολύ αυτό το θέμα με το αρχιτεκτονικό ταμιευτήριο. Να σας πω κάτι απλό. Το 2001 ο Άριος Πάγος πήρε μια απόφαση κατά των τραπεζικών επιτοκίων, για παράδειγμα. Και είπε ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, κύριοι, δεν μπορείτε έτσι, να χρεώνετε με τόκους όσο εσείς θέλετε τους Έλληνες πολίτες. Οι τραπέζες βεβαίως δεν το εφαρμόσανε. Ανατοκισμό θέλετε να πείτε. Γιατί, κύριε Αεροπαγίτα, γιατί που ψάχνετε τα 100 και τα 200 εκατομμύρια από το 2001 μέχρι το 10, τουλάχιστον που νομίζω που πήρατε μια περίεργη απόφαση διαφορετική, ω Άριος Πάγος, δεν επιβάλλατε στις τράπεζες έτσι, την απόφασή σας. Και μιλάμε για δις ευρώ, όχι για 100 και 200. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα απαντήσετε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πράγματι ο Άριος Πάγος και τα δικαστήρια δεν μπορούν να επιβάλλουν τις αποφάσεις τους με την έννοια που πιστεύετε εσείς. Το δικαστήριο θα αποφασίσει, θα λύσει τη διαφορά. Από εκεί και πέρα δημιουργείται μια νομολογία. Είναι και θέματα νομοθετικά στη μέση. Παρέμβαση της πολιτείας. Δεν έχουν λέει τα δικαστήρια τη δυνατότητα πάντοτε να επιβάλλουν απόψεις γενικότερα σε οποιονδήποτε, αλλά λύνουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ συγκεκριμένων διαδίκων. Δεν μπορεί να έχουν, δεν νομοθετούν τα δικαστήρια, καταλάβατε. Ναι, κύριε Καπερνάρο. Ότι δεν νομοθετούμε σωστά
και ότι ευθύνεται η νομοθετική εξουσία. Η νομοθετική, ναι. Έχει δίκιο. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Μα έχει απόλυτο δίκιο, διότι πολλές φορές αποφάσεις δικαστηρίων σπέβδει εκ των υστέρων η πολιτεία με διάφορους τρόπους να τις αναιρέσει. Να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αφενός με πρώτον. Δεύτερον. Ενώ τακτικότατα το κράτος δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστικών οργάνων. Ευθεία παρέμβαση. Ειδικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πείτε, κύριε Καπερνάρο. Βεβαίως, συμφωνούμε μαζί. Αυτό θέλω να σας πω. Τώρα, πρόσφατα, ακούστε. Πέρασε νόμος, πέρασαν νόμο, όπου έχει ποινική απαλλαγή το στέλεχος, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθυντής της Τραπέζης που χρηματοδότησαν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία με τα γνωστά θαλασσοδάνεια. Ναι. Εδώ δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μια άμεση απόλυτη παρέμβαση της νομοθετικής εξουσίας εφαρμόντας εντολή της εκτελεστικής εις βάρος της δικαστικής. Τι θα κάνει ο δικαστής τώρα? Του πάνε τον νόμο και τον εξαιρεστεί. Εμείς καθαρίζουμε νομοθετικά, νομοθετικά απαλλάσσουμε απριόρι τον διευθυντή του τράπεζας προκαταβολικά τα χέρια. Και να απαντήσω, κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο και αυτό που είπε και ο κύριος Καπερνάρος με δύο κουβέντες. Τον τελευταίο καιρό έχουμε σειρά νομοθετημάτων που απαλλάσσονται της ποινικής ευθύνης. Πρώτον, τα μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, οι διοικητές και τα αρμόδια όργανα των τραπεζών που χρηματοδότησαν τα κόμματα διαδανείων εξοφλητέων ως το 2020, διαχωρίσεως των κρατικών χρηματοδοτήσεων αυτών, τα μέλη του Ταμείου Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας των Δημοσίων. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου στον κύριο. Ότι τα δικαστήρια δεν νομοθετούν. Ναι, η Βουλή νομοθετεί. Τα καλά και συμφέροντα. Μάλιστα. Την αγνοούν. Παρακαλώ, όχι έτσι, όχι χωρίς μικρόφωνο. Παρακαλώ. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Λέγομαι Ράπτης Κωνσταντίνος. Από το 10 προσπαθώ να πάρω σύνταξη, ακόμα δεν την έχω πάρει. Να δούμε πότε θα βγει αυτή η σύνταξη. Και ήθελα να πω το εξής. Θα μου επιτρέψετε. 3 χρόνια περιμένετε, ναι, τη σύνταξη. Ναι. Καλά. Από ποιο ταμείο? Από ποιο ταμείο είναι? Διαδοχικό. ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Και θα μου επιτρέψετε να μιλήσω, κύριε Χατζηνικολάου, μέσα από την ψυχή όπως μου. Θέλετε θα μιλήσω. Και να ξεκινήσω και να πω για τους βουλευτές, ουέ γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Για όλους. Όχι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Διότι βγαίνουν στις τηλεοράσεις όταν είναι να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο για το χαράτσι, το ένα το άλλο, και λένε εμείς, λέει, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα ράνουμε. Και μετά πηγαίνουν, μπαπ, κομματική γραμμή. Αυτό δεν είναι ανδρισμός για μένα. Αυτό είναι, τι να πω, έσχος. Και αν έχουν ανδρισμό απάνω τους, έπρεπε να σκοθούν να φύγουν. Μετά, στο θέμα του, η άδεια του ξηρού. Δημιουργεί, κύριε Χατζηνικολάου, για μένα πολλά ερωτήματα. Στη χρονική περίοδο που έγινε, μήπως, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, μήπως εξυπηρετεί σκοπιμότητες για να μην ασχολείται ο λαός με τα προβλήματα που έχει, με τις κατασχέσεις που γίνονται στα σπίτια, ενώ έπρεπε να γίνουν κατασχέσεις στα σπίτια των βουλευτών που μας κατάτησαν και μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Δεν ντρέπονται να πάνε να πάρουν το σπιτάκι της άλλης της χείρας για 10.000 ευρώ και να κάθονται στις σπιταρώνες και να παίρνουν το μισθό? Τι έχουν κάνει αυτοί οι βουλευτές? Έχουν κάνει ένα κοινωνικό παντοπολείο να πηγαίνουν οι άποροι να παίρνουν τρόφιμα? Τίποτα, την πάρτη τους κοιτάνε και τίποτα άλλο. Είναι έσχος να σκοθούν να φύγουν. Μετά, για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή που έφτασε σε αυτά τα ποσοστά, κύριε Χατζηνικολάου, υπήρχε από παλιά. Φταίει η κυβέρνηση. Με αυτά τα οποία έχει κάνει. Υπήρχε από παλιά, αλλά ήταν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Με αυτή την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, έφτασε τη Χρυσή Αυγή, να είναι σε αυτά τα ποσοστά και να είστε σίγουρος ότι θα ανέβουν. Να δω τι θα κάνουν στις ευρωεκλογές. Να δω τι θα κάνουν στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα ποσοστά που θα έχουν. Όλοι ρεν, είπε μου φαίνεται, διορθώστε με, ότι η Ελλάδα ήταν ένα πειραματόζωο για να γλιτώσει με τη... Χειρότερα το χειρότερα. Είπε. Είπε ότι θυσιάστηκε η Ελλάδα για να μην καταστραφεί. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι κύριοι μας θυσιάζανε? Με ποιο δικαίωμα?
Τι μούτρα έχουν στον ελληνικό λαό. Που είχα πάει στο σούπερ μάρκετ προχθές και στον τενεκέ των σκουπιδιών που ήταν απ' έξω, να είναι δύο γέροντες και να τσακώνονται να πάρουν ένα χυμό ποιος θα τον πρωτοπάρει, και δάκρυσα. Δεν τρέπεστε, δεν έχετε φιλότιμο. Να σκοθείτε να φύγετε. Έστε. Να έρθουν άνθρωποι νέοι. Μας έχετε κοροϊδεύσει συνέχεια. Έστε. Δημοκρατία δεν υπάρχει στη χώρα μας, κύριε Κατσικολάου. Ναι. Υπάρχει γερμανική κατοχή και η κυβέρνηση σκύβει το κεφάλι στη Μέρκελ. Και η δικαιοσύνη που έχουμε είναι άριστη. Αλλά από παλιά κάνανε παρεμβάσεις στο έργο της και δεν την αφήνανε να κάνει τη δουλειά της. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ελάτε. Και δεν θέλω απάντηση από τους κυρίους. Απαξιώ να μου δώσουν απάντηση. Αλεξανδράκης Παναγιώτης. Αλεξανδράκης Παναγιώτης ονομάζομαι, είμαι νομικός, είμαι και άτομο με πρόβλημα όρασης. Και ήθελα να απαντήσω για το, και στον προηγούμενο κύριο για τους νέους πολιτικούς. Αν δεν κάνω λάθος, και διορθώστε με αν δεν έχω σωστό νούμερο, νομίζω ότι σχεδόν τα 2/3 της Βουλής που έχουμε σήμερα είναι νέοι. Νέοι. Άρα δεν είναι το πρόβλημα οι νέοι. Πάνω από το 60%. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 187 οι νέοι βουλευτές. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με τους νέους. Έχουμε πρόβλημα με αυτό το πολιτικό σύστημα που υπάρχει και αυτό το συνεχώς το χάος που επικρατεί μεταξύ του πολιτικού συστήματος, των πολιτικών και του λαού. Και είναι πολύ φοβιστικό αυτό, ακόμα και αν δεν το βλέπω με την πραγματική του πλευρά, λόγω του ότι έχω πρόβλημα όρασης. Είναι ένα χάος πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο θα αφήσει να εκολαφθούν και άλλα προβλήματα πέραν της Χρυσής Αυγής που αναφέρατε και όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και αυτό είναι σίγουρο. Και βέβαια η απόσταση αυτή μεταξύ του πολιτικού συστήματος και του λαού είναι τρομερή, περιγράφεται δραματικά και για έναν πληθυσμό στον οποίο ανήκω, που είναι ένα μεγάλο νούμερο στον ελληνικό λαό, τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες, γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια να περισσώσουν ό,τι μπορούν και η Εθνική Συνομοσπονδία με πάρα πολύ σκληρές προσπάθειες να καταφέρει να προστατεύσει ό,τι μπορεί. Έχουμε όμως κόσμο ακριβώς στο χάος. Δεν γίνονται επιτροπές διότι οι γιατροί διαφωνούν με το σύστημα το καινούριο της μεταφοράς από τον ΕΟΠΗ στο καινούριο φορέα που αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε τα επιδόματά τους, περιμένουν στην ουρά για την επιτροπή, δεν έχουν ούτε φάρμακα. Και υπάρχουν άνθρωποι που πλέον τρώνε λιγότερο για να μπορέσουν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Και βέβαια ακούω και για ανθρώπους με αυταπόδεικτη αναπηρία, βεβαίως, βαριά αναπηρία, τους οποίους τους έχουν στην ουρά να περιμένουν για να ξαναπεράσουν επιτροπές. Και το λέω γιατί είχα σε προηγούμενες εκπομπές μου τέτοιους συμπολίτες μας, είναι που είναι σε απόγνωση. Είναι πραγματική ντροπή. Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αν φταίνε οι γιατροί, να επιταχθούν άμεσα, να λυθούν τα ζητήματα και οι επιτροπές να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Τώρα, το ότι μένει και από τη σημερινή συζήτηση, πάλι μιλάω για το χάος μεταξύ λαού και πολιτικού συστήματος, αναπάντητο το ερώτημα και αντιφατικά το όσο ακούσαμε για το αν τελικά θα γίνει άρση των υποτιθέμενων αδικιών στις αποδοχές των δικαστών και των ενστόλων, κάνει το λαό να αφρίζει από το κακό του. Έτσι είναι πραγματικότητα. Μάλιστα. Αν δεν το ξεκαθαρίσετε, πάλι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και τότε θα πρέπει να ζητήσουμε, διάβασα σήμερα και ένα σχετικό άρθρο που μιλούσε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ για το θέμα του ότι όλοι πρέπει να πάρουν πίσω τα χρήματα που τους έχουν πάρει με τα προηγούμενα μνημόνια, τα οποία θεωρήθηκαν συνταγματικότατα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για τη συνταγματικότητα κάποιων μισθών και συντάξεων τη στιγμή που συνταγματικά
γίνεται σφαγή του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Το όνομά σας. Καλησπέρα, Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος ονομάζομαι και είμαι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σήμερα βασικά έγινα σοφότερο στα νομικά. Τα νομικά μου είναι φτωχά. Εγώ ξέρω περισσότερο από αριθμούς. Θα ήθελα να κάνω τρία σύντομα ερωτήματα προς τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Παυλόπουλο. Φέτος διαβάζουμε ότι το δημοσιονομικό κενό θα είναι περίπου στο 1,5 δις. Μόνο το σκάνδαλο των υποβρυχίων έρχεται στα 4 δις. Αλήθεια, εσείς που είστε καθηγητής πανεπιστημίου, καθόλου άξιος, γιατί σας ξέρω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μπήκατε στην πολιτική να προσφέρετε. Πώς το ανέχεστε αυτό, πώς το αντέχετε και πώς κοιμάστε τα βράδια. Προς τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο ερώτημα, τον κύριο Ιωαννίδη. Σήμερα είμαι προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιβάλλει κυρώσεις σε κόμματα τα οποία αναγνωρίζονται ως εγκληματικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνουν διοικητικές κυρώσεις, να μειωθεί η χρηματοδότηση. Τι γίνεται όταν ένα κόμμα λαμβάνει αποδεδειγμένα μαύρο χρήμα? Σε αυτό το κόμμα θα πρέπει να ανασταλεί η χρηματοδότηση? Να μου απαντήσετε για το δικό σας το κόμμα. Ωραία. Και για τον καθηγητή, τον κύριο Σωτηρέλη, θα ήθελα να του πω το εξής. Διάβασα σε ένα ιστορικό ντοκουμέντο της εφημερίδας σας, σε προηγούμενο φύλο, πώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής απέτρεψε τους Απριλιανούς από το να πολιτευτούν. Φανταστείτε το φαινόμενο, ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και οι υπόλοιποι από τη φυλακή να κερδίζουν. Το απέτρεψε, βέβαια, είναι για λόγους ευγενείας. Ναι, ναι, ναι. Τους έβαλε φυλακή μετά. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν τι αυτογκόλ θα είναι για τη δημοκρατία. Αν ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, γιατί ακούγεται ότι θα μπει στη φυλακή κάποια στιγμή, κερδίζει, όχι ο ίδιος φυσικά, οι οπαδοί του κερδίζουν εκλογές, είτε δημοτικές, είτε εθνικές, είτε ευρωεκλογές, οτιδήποτε. Αυτό θα είναι μεγάλο αυτό για τη δημοκρατία. Μάλιστα. Ποιο είναι το νομικό προστάσιο του δημοκρατικού μας πολιτισμού? Εξαιρετικά και τα τρία ερωτήματα. Παρακαλώ για σύντομες απαντήσεις. Κύριε Παυλόπουλα, το ερώτημα για τα υποβρύχια και το ύψος του σκανδάλου που ξεπερνά τα 4 δις, ενώ το χρηματοδοτικό μας κενό είναι 1,5 για το χρόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα για το χρηματοδοτικό κενό, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι ο ισχυρισμός Τρόικας. Παρακαλώ, όχι έτσι. Παρακαλώ, όχι έτσι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην το κάνετε αυτό, παρακαλώ. Μην παρερμηνεύετε αυτά τα οποία είπα. Η Τρόικα μίλησε για αυτό το δημοσιονομικό, ορθότερα, για να το πούμε έτσι, κενό. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό ποτέ κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει ότι μπορεί, και το έχει κάνει και άλλες φορές Τρόικα, τόσα διεκδικεί ότι είναι, ενώ ξέρουμε καλά ότι τέτοιο δημοσιονομικό κενό δεν υπάρχει. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε μετά τη διαπραγμάτευση, γιατί παρά τα όσα προβλήματα υπάρχουν, και εγώ να αντιληφθώ και την αγανάκτηση και τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ένα είναι γεγονός. Τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα υπάρχει διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Ένα από αυτά είναι σε απαιτήσεις της Τρόικας που είναι εντελώς παράλογες και η οποία πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους και τις δικές ευθύνες για το πώς φτάσαμε εδώ. Άρα λοιπόν αυτό το δημοσιονομικό κενό δεν υπάρχει. Είναι ένα νούμερο το οποίο η Τρόικα έχει ζητήσει. Η κυβέρνηση το αρνείται και θα αμυνθεί για να υπερασπιστεί τον ελληνικό λαό. Ένα θα πω μονάχα. Δεν είναι δυνατόν, το τόνισε ο Πρωθυπουργός σήμερα, το επαναλαμβάνουμε όλοι, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο μέτρο. Η ελληνική κοινωνία έχει εξαντλήσει κάθε είδους αντοχή πολύ περισσότερο και από αυτό που της ανήκει. Κύριε Ιωαννίδη, ναι, ακούσατε το ερώτημα. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι ισότι με αφορά, και όχι μόνο εμένα. Δεν ήταν προσωπικό. Ναι, αλλά εγώ απαντώ. Το κόμμα σας. Εγώ απαντώ. Ισότι με αφορά και όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλούς άλλους. Οι άνθρωποι που ντρόπιασαν το ΠΑΣΟΚ, να σου το πω έτσι απλά, είναι για μας πολύ μεγαλύτερο βαρύδι. Έτσι. Και δεν έχω κανένα, μα κανένα απολύτως λόγο και κανένα ενδιασμό να πω ότι τους αξίζει η παραδειγματικότερη τιμωρία, όχι, μάλλον αξίζει είναι να λάθος. Πάνε στους 58. Είναι λάθος, είναι λάθος. Δεν μπορώ λίγο να παρέμβω. Το παραδειγματική κανείς είναι λάθος. Η δίκαιη δίκαιη τιμωρία. Και αποδεικνύεται τόσο εκείνο το σύστημα με τις μίζες απλωμένο. Ήταν μόνο η παρέα Τσοχατζόπουλου. Τώρα, δεν είχε πάρει αυτό το οποίο έχω να σας πω όμως, και αυτό πιστέψτε με, θα σας το λέει ένας άνθρωπος καταρχάς που δεν ασχολείται με την πολιτική κατά τις περιόδους που αναφέρεστε. Έτσι. Και ούτε είχα ποτέ κομματική ιδιότητα. Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω όμως είναι το εξής. Ότι δεν είναι καλό να συμψηφίζουμε το ένα με το άλλο. Είναι άλλο τα ανομήματα τα πολιτικά, αυτού του τύπου αναφέρατε, και είναι τελείως διαφορετικό το να χαρακώνται μετανάστες στο πρόσωπο οργανωμένα. Είναι εντελώς διαφορετικό το να καλλιεργείται
συστηματικά και οργανωμένα το μίσος, είναι εντελώς διαφορετικό να μαζεύουμε οπλισμό γιατί κάπου μπορεί να χρειαστεί. Μην τα συμψηφίζουμε τα πράγματα. Πάντως δεν έχει βρεθεί τέτοιος οπλισμός. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Και μετά έχει, να έχει βρεθεί όμως πλιάτσικο μεγάλο. Πλιάτσικο έχει βρεθεί βέβαια. Τεράστιο. Κύριε Σωτήρη, θαύμα, θαύμα. Εγώ θέλω να απαντήσω το εξής, ότι όπου ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα με νεοναζιστικά κόμματα ή νεοφασιστικά κόμματα στην Ευρώπη, κατά καιρούς, υπήρξαν και νομικές απαντήσεις. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει αυστηρότατο πλαίσιο, υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο που μπορεί να θέσει ένα τέτοιο κόμμα εκτός νόμου. Το ζήτημα είναι ότι σε άλλες χώρες υπήρξε ένας συνδυασμός μέτρων. Δηλαδή, υπήρξε και ποινική απάντηση μόνο σε αυτούς που αποδεδειγμένα, επαναλαμβάνω, ήθελαν να παραβιάσουν το δημοκρατικό πολίτευμα και να το ανατρέψουν. Από εκεί και πέρα όμως υπήρξε τέτοιο πλαίσιο ώστε κάποια κόμματα αυτού του είδους, ας πούμε του Φίνι, ήταν νεοφασιστικό στην Ιταλία, μεταλλάχθηκαν σε απλώς ακροδεξιά. Το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι τα ακροδεξιά κόμματα γενικά. Είναι αυτά που αποσκοπούν στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί είναι το πρόβλημα και μόνο. Άρα, εάν υπάρξει δυνατότητα να έχουμε μια μετάλλαξη του τύπου του κόμματος Λεπέν, ας πούμε, τότε εκεί να το συζητήσουμε. Αλλά όταν έχουμε συμπεριφορές που αποσκοπούν στην ανατροπή και της ένωμης τάξης και του δημοκρατικού πολιτεύματος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί θα λέμε υπάρχει καιρό, σας το δούμε κτλ. Και θα μας δέσουν κάποια στιγμή, όπως τους έδεσαν και στη Γερμανία. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Χατζηνικολάου, μια απάντηση ακόμα σας παρακαλώ. Ότι εγώ κατανοώ το ριζοσπαστισμό και την κριτική που ακούγεται εδώ πέρα. Πλήρως. Και λέω ότι δικαιολογημένα υπάρχει διαμαρτυρία και ιδίως από τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουν. Κύριε Σωτηρέλη, βλέπουν. Αυτά που ακούγονται εδώ ακούγονται σε όλη την ελληνική το κοινωνία. Ξέρω, κύριε Χατζηνικολάου. Σας διαβεβαιώ. Απλώς θέλω να επισημάνω να μην υπάρχει ισοπεδωτισμός. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι δικαστικοί αυτό ίδιοι. Είναι σωστό που λέτε. Αυτό, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι. Να το τελειώνουμε αυτό. Αυτό είναι ο σωστό. Ισοπεδωτισμός είναι προάγγελος ολοκληρωτισμού. Αυτό είναι το σωστό. Πρόβλημα. Έλατε. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Παρακαλώ. Το επισημαίνω. Αντωνόπουλος Γιάννης λέγομαι. Θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που είπατε. Είπατε δεν θα υπάρχει δημοκρατία και δεν θα υπάρχει ένωμη τάξη κτλ. Μα ο φασισμός στα νεοναζιστικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη ανεβαίνουν διότι δεν υπάρχει δημοκρατία και δεν υπάρχει νόμιμη τάξη. Και ξέρετε γιατί αυτό γίνεται. Αυτό δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Αυτό είναι υπερβολή. Θα κοιτάξετε μεταξύ σας τι ακίνητες περιουσίες έχετε, τι σπίτια έχετε και όλοι οι πολιτικοί γενικά και αυτοί που στηρίζουν τους πολιτικούς, μία κάστα δικηγόρων, μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία δικαστών και ένα σύστημα απίστευτο από δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω το νόμο που λέει εδώ πέρα, ο ποινικός κώδικας ο ελληνικός, τι είναι απάτη. Τι είναι απάτη. Λέει λοιπόν, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλους παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, που μπορεί να είναι και δημόσια η περιουσία αυτή, πείθοντας κάποιον σε πράξη παράληψη ή ανοχή με την εν γνώση παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμητη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών και αν η ζημιά που προξενήθηκε είναι ιδιαιτέρως μεγάλη με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. 2. Επιβάλλεται κάθερξη μέχρι 10 ετών α, αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημιά υπερβαίνουν το ποσό των 5 εκατομμυρίων δραχμών ή το ανάλογο σε ευρώ τώρα ή β, αν το περιουσιακό όφελος ή προξενηθέσα ζημιά υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25 εκατομμυρίων δραχμών. Σας θυμίζει τίποτα από την πολιτική σας, εδώ όλων των πολιτικών και την κατάσταση που μας φέραν και πώς δεν έχουμε... Ναι, λοιπόν εσείς κύριε Αεροπαγίτα, γιατί αυτούς τους ανθρώπους δεν τους κλείνετε μέσα με αυτό τον νόμο εδώ πέρα της απάτης, αφού είναι απατεώνες οι άνθρωποι. Υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το άρθρο 86 λέει ότι μπορεί να κάνουν περιουσία όλοι αυτοί σε βάρος μας. Όχι, να σκοτώνουν κόσμο. Ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει τα τελευταία 13 χρόνια. 30 με 50 χιλιάδες. Ουσιαστικά το άρθρο... Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς έχουν αυτοκτονήσει. Ουσιαστικά το άρθρο 86 του Συντάγματος ξέρετε είναι περί μη ευθύνης των υπουργών. Ναι. Ναι, με τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Να μην αναφερθώ τις φήμες που κυκλοφοράνε εδώ και δεκαετίες για τον κύριο Βενιζέλο.
Έτσι. Υπάρχουν και διατάξεις περιβουλευτικής ασυλίας και λοιπά. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω. Μισό λεπτό να πω και κάτι άλλο για τη δικαιοσύνη. Κάποτε είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Από το 1998 μέχρι το 2000, 10 εκατομμύρια πλήρωνε ο υπάλληλος ο δημόσιος τους ΔΟΕ για να μπει στην Επιτροπή Ελεκτών. Αυτά τα λεφτά δεν θα τα έβγαζε. Όταν λοιπόν έφτασα στον εισαγγελέα τότε οικονομικού εγκλήματος, δεν ήξερα ότι υπήρχε, είχα πάει στο ΔΟΕ, στην Επιτροπή Ελεκτών και έκανα αναφορά. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν και μαθαίνω από τις ταμπέλες ότι υπάρχει παραπάνω στον εκτόρροφο. Ανεβαίνω πάνω, μου λέει, σε αυτούς πήγες. Αυτή είναι με το χερέτσι. Μην γελάτε. Γιατί μετά από 2 μήνες, όταν πήγα να δω πού είναι η υπόθεσή μου, έξω από το σπίτι, μόλις χτυπήσαν τον κουδούνι, με πήρε κάποιος τηλέφωνο και τους γύρισα πίσω. Μάλιστα. Αυτό. Έλατε. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Λέγομαι Βασίλης Χαριανόπουλος, είμαι μουσικοσυνθέτης, θρακιώτης. Αισθάνομαι προδομένος και λυπημένος με το θέμα της δικαιοσύνης. Είχα 2 παλικάρια για τα οποία τα έχω χάσει σε τροχαίο πριν 8 χρόνια και παιδεύω με τα δικαστήρια. Όπως είπε ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Καπερνάρος, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Εγώ οικονομικά αισθάνομαι εξαντλημένος. Δεν έχω τη δυνατότητα. Με έχουν παραπέμψει να κάνω ανέρεση της αποφάσεως στον Άριο Πάγο. Βέβαια, για τα αυτοκινηστικά μιλάω πάντοτε. Και δεν με ενδιαφέρει και το χρηματικό. Εγώ δεν κάνω αυτή την προσπάθεια για τα λεφτά. Κάνω την προσπάθεια για να μπορέσω να δικαιώσω την ψυχή του ενός παιδιού μου τουλάχιστον. Γιατί τα παιδιά μου ήταν Έλληνες, περιδίσαν ακριτικές περιοχές και αυτό το κράτος το έχουν περιδίσει. 12 μήνες ο ένας και 11 μήνες ο άλλος στην Χίο και αντίστοιχα στην Σάμο. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το ηθικό βάρος που έχω υποστεί, γιατί έχω μια σύζυγο που είναι με ζαχαρόδι διαβήτη, με οχρά κοιλίδα και θυροειδή και δεν μπορώ να μπω στο νοσοκομείο για κάποια ιαλοδιεκτομή. Τέλος πάντων, είναι μια χρονοβόρα ιστορία. Εγώ έχω πάθει 2 φράγματα. Περιμένω να πάρω τη σύνταξή μου, δεν μπορώ να την πάρω αναπηρική με όλα τα ένσημα, πυρώ και την ηλικία και τους όρους όλους. Και είμαι στο περίμενα. Δηλαδή, είμαι μια εξαθλειωμένη κατάσταση. Εγώ θα ήθελα τη βοήθεια εδώ των ειδικών δηλαδή ή του Προέδρου του κύριου. Του κ. Παπα-Νικολάου και θα ήθελα, ας πούμε, και τη βοήθεια του κ. Παυλόπουλου, ξέρω εγώ νομικά. Τι να κάνω την ανέρεσή μου ή θα πληρώνω και τους αντιδίκους, αν δεν γίνει αποδεκτή η ανέρεση, που θα γίνει δηλαδή, και μπορεί να γίνει βέβαια με κάποιο, έχω ακούσει, υπάρχει κάποιο γραφείο με μικρό καθαριστικό, την κάνεις, ας πούμε, και γίνεται χωρίς έξοδα. Εντάξει. Αλλά αν πληρώσω και τα έξοδα των αντιδίκων, αν δεν γίνει δεκτή, τότε τι κάνω εγώ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ήθελα δηλαδή μια ηθική αποκατάσταση βλάβης. Πίστευα στη δικαιοσύνη. Αλλά με πρόδωσε όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηνικόλα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω και συγγνώμη για την. Άλλη μια ερώτηση θα δώσω τελευταία. Ελάτε. Γεια σας. Όνομά σας. Λέγομαι Στάθης Κωτάς, είμαι από Βόλο και βιοτέχνης. Είμαι εδώ για να σας πω ένα προσωπικό μου βίωμα που και εμένα δεν θα με έπιθε αν δεν το ζούσα. Μια τράπεζα μου υπεξαίρεσε 30.000 ευρώ, μου τα χρέωσε, απαιτούσε να παραιτηθώ από τα ένδυκα μέσα και αν δεν τα πλήρωνα και αν δεν παραιτούμουν από τα ένδυκα μέσα, χωρίς αιτία, θα πήγαινε στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας μου. Αρνήθηκα να το κάνω γιατί ποτέ δεν εισέπραξα αυτά τα χρήματα. Με πήγε στον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας μου και την ημέρα της εκτέλεσης του πληστηριασμού παραιτήθηκε τηλεφωνικώς χωρίς να παραιτείται από τα δικαιώματά της εισαγωγικά. 8 χρόνια κάνω ό,τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μηδαμινές οικονομικές δυνατότητες γιατί αυτή η πράξη τους με οδήγησε στην οικονομική μου καταστροφή. Και όχι μόνο. 8 χρόνια έχω αναρρύθμιτες πράξεις, να σας προλέσω μετά να σας τις δώσω. Να μας τις δώσετε για να δημοσιεύσουμε την ιστορία σας. Μετά χαράς. Δεν έχω κανένα παράπονο και θα επιτρέψω να το κάνω αυτό σε αυτό το σημείο από τον εισαγγελέα του, από τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Σανιδά, κανένα παράπονο από τον κύριο Τέντε, κανένα παράπονο από τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο. Τώρα μην μπούμε σε ονοματολογία. Το κάνω σας, αυτό παρακαλώ. Για να δείξω την αντίθεση, γιατί θα σας πω μετά
τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου στείλετε αύριο στην εφημερίδα όλο το φάκελο να τον ελέγξω και να το δημοσιεύσω. Αυτό που μέχρι το 8 χρόνια δεν κατόρθωσα να κερδίσω τη δικαίωσή μου. Το μόνο που κατόρθωσα είναι να χρεωθώ με 2 χρόνια φυλακή, επειδή σε βρασμό ψυχικής οργής είπα έναν εισαγγελέα μαϊμού δικαστή και τον απειλήσα με δικαιοσύνη. Στις 28 του Φλεβάρη κρίνεται η τύχη μου στο τριμελές πλημμυρικείο του Βόλου. Έρχομαι απλά, σεμνά και ταπεινά να σας ρωτήσω πώς ένας απλός πολίτης σαν εμένα με μηδενικά οικονομική δυνατότητα μπορεί να αντιπαλέψει μια τράπεζα, μια πανίσχυρη τράπεζα που χρησιμοποιεί πλαστογραφίες, επίορκους και ψευδομάρτυρες. Πώς μπορεί να αντιπαλέψει όχι τη δικαιοσύνη, γιατί θέλω να είμαι σαφέστατος, τη δυσλειτουργία της δικαιοσύνης. Και όταν παράλληλα οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και όχι μόνο, σφυρίζουν αδιάφορα. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου δώσετε μια απάντηση τι πρέπει να κάνετε. Περιμένω το φάκελο αύριο να μου στείλετε. Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ, για να κλείσω. Ονομάζομαι Κοκάρης Ιωάννης, είμαι ζωγράφος και συγγραφέας. Έχετε έρθει άλλη μια φορά στην άλλη εκπομπή μου, όταν ήταν μόνο στο διαδίκτυο. Προ 1,5 χρόνων, ναι, περίπου. Θα μιλήσω για τη δικαιοσύνη, που όλοι κάνουμε ένα μεγάλο σφάλμα. Η δικαιοσύνη, κατά δική μου άποψη, δεν είναι πλήρως ανεξάρτητη. Ποιος θα πάει στον Άριο Πάγο ή στο Συμβούλιο Επικρατείας, το ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Okay. Ακόμη, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις επιθέσεις που δέχτηκε από αυτό το κόμμα που κυβερνάει σήμερα, τον κύριο Βενιζέλο, ο κύριος Πεπονής και ο κύριος Μουζακίτης. Τους απείλησαν μέχρι την προσωπική του ζωή για να παρατήσουν τους ελέγχους. Με αυτοθυσία έκαναν φακέλους, δημιούργησαν φακέλους, κακουργήματα, κύριε Χατζηνικολάου, όπου αυτά είναι άγνωστη η τύχη τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, η σημερινή πολιτική ξεχνάνε το Χριστοφοράκο όταν έφυγε από εδώ με 10 βαλίτσες γεμάτα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τους κάνει να εκχωρούν τη χώρα μας στην Τρόικα και βέβαια, κατά τη δική μου άποψη, να τους αγγίζει το έγκλημα της απιστίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, μια περίπτωση που τη θυμάμαι έντονα. Ο αείμνηστος Μεταξόπουλος, ο πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, για 30.000 ευρώ τιμωρήθηκε με 24 χρόνια κάθριξη. Αντίστοιχα, με μερικά δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, γιατί δεν τα βρήκαν όλα, του Τσοχατζόπουλου, έφαγε 10-20 χρόνια, τα οποία σε 4-5 χρόνια θα είναι έξω, βάσει της νομοθεσίας. Και τελειώνοντας, θέλω να τονίσω, τι κάνανε όλοι οι κύριοι εδώ για την αναθεώρηση του συντάγματος, όπως συζητήσαμε το άρθρο 86, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι άλλες διατάξεις εκείνες που απαλλάσσουν και αθωώνουν τους βουλευτές εάν παρέλθει μια βουλή. Δηλαδή, αποτύχει, θα έλεγα, ο κύριος Παπακωνσταντίνου θα δικαστεί. Αν δικαστεί. Ήτανε έτοιμη και απόφαση. Θα δικαστεί. Αυτά, θα δικαστεί. Αλλά αυτό το οφείλει, θα μου επιτρέψετε να πω, και σε εσάς, κυρίως σε εσάς που δημοσιεύσατε αυτά που δημοσιεύσατε, και στους δικαστές που είχαν την τόλμη να πάρουν αυτή τη γενναία απόφαση της μιας μέρας της Βουλής του 2012. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Τελειώσαμε. Θέλει κάποιος εκ των παρισταμένων να σχολιάσει κάτι από αυτά που ακούστηκαν. Παρακαλώ. Να ρωτήσω τον κύριο, το συνέλληνά μου δεν συγκράτησε το επώνυμο του. Όταν το είπα προηγουμένως, αν εννοεί όλους τους πολιτικούς, γιατί δεν το δέχομαι. Είπατε όχι προς τιμή σας, αλλά είπατε όμως προηγουμένως, μετά είπατε ότι δεν θέλω απάντηση απαξιό. Γιατί? Ας πούμε, μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε, επειδή έχω τη δική μου φυσική και νομική αυτοτέλεια ως βουλευτής, στους 18 μήνες που είμαι, γιατί απαξιώνετε εμένα. Αν θέλετε, με επιχειρηματολογήσετε. Ορίστε. Από
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας λέω και μια απάντηση στα ληξιπρόθεσμα το 8,5% που βάλανε την τοποκριτία. Δεν τρέπονται. Έχετε απόλυτο δίκιο εδώ και τα έχουμε καταψηφίσει και έχουμε κάνει και πολλά θέματα. Ακόμα και για το... για τον κύριο Τύπρα σας που είπε για τα ΑΜΕΑ, για τα 6 μήνες που περιμένουν, έχουμε κάνει ερώτηση σε αυτό και κάνε και πρόταση νόμου και ήρθε το γενικό λογιστήριο, θα στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα γιατί θα περιμένουν άμα εφαρμοστεί ο νόμος σε αυτούς. Να ξέρω ότι κάναμε ό,τι μπορούμε, γι' αυτό πήγαμε εκεί, διότι δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική καριέρα. Μόνο διαπραγμάτευση κάνουμε. Παρακαλώ, μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο. Να μας προβληματίσει και εμάς για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, να προσπαθήσουμε στη δουλειά μας, ότι ο κόσμος δεν είναι καχύποπτος μόνο για την πολιτική, αλλά και για τη δικαιοσύνη. Και για τη δημοσιογραφία θα προσθέσω. Και για τη δημοσιογραφία, αυτό από εκεί ξεκίνησα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα και παρακολουθήσατε την εκπομπή μας. Καλό ξημέρωμα.